Στη Μοναχή Ηλιά, η ομάδα της Δόξας υποδέχθηκε τον πρωτοπόρο Μινόταυρο. Ένα ίσως από τα πιο γρήγορα γκολ, τα οποία επιτεύχθησαν στην πρώτη κατηγορία των Χανίων, έλαβε χώρα στην Μοναχή Ηλιά. Καθώς οι παίκτες της Δόξας, στην πρώτη κιόλας επίθεση την οποία δέχτηκαν από τον Μινόταυρο σε αυτήν εδώ τη φάση από την εξαιρετική παλιά προς τον Περδικάκη, δέχτηκαν τον γκολ. Περδικάκης, ο οποίος πλασάρει άψογα τον τερματοφύλακα της Δόξας. Η μπαλά καταλήγει στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα των γηπεδούχων και με αυτόν τον τρόπο ο Μινόταυρος μπαίνει μπροστά στο σκορ. Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα των Μουρνιών. Ξανά εδώ η φάση με τον Περδικάκη να πλασάρει με το δεξί στην γωνιά του τερματοφύλακα και τα πανηγύρια φυσικά από τον σκόρερ. Η απάντηση ήρθε λίγο πριν το τέλος για την Δόξα, όταν σε αυτήν την κακή έτσι εκτίμηση φάσης ο Ποντικάκης μέσα από τη μεγάλη περιοχή θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έξαλλα τα πανηγύρια για τους γηπεδούχους. Ποντικάκης, ο οποίος αρχηγός ομάδας Δόξα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά η φάση με το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η απομάκρυνση προς τα μέσα, Ποντικάκης θα στο πάρει και θα προλάβει τον τερματοφύλακα. Με αυτόν τον τρόπο η Δόξα θα ισοφαρίσει τον Μινόταυρο. Νέα απώλεια βαθμών για τον Μινόταυρο, ο οποίος είδε την Δόξα να ισοφαρίζει λίγο πριν το φινάλε.